Σε αυτό το μάθημα θα δούμε διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας και να συστηθούμε στα ελληνικά. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι να πούμε το εξής. Το όνομά μου είναι και να πούμε το όνομά μας. Για παράδειγμα, το όνομά μου είναι Ειρήνη. Για να δούμε όμως τώρα κάποια άλλα παραδείγματα. Εάν μιλάει κάποια γυναίκα, θα πει το όνομά μου είναι... Και μετά θα προσθέσει το όνομά της. Το όνομά μου είναι Άννα. Εάν μιλάει κάποιος άντρας θα πει Το όνομά μου είναι... Και θα προσθέσει το όνομά του Νίκος. Άρα το όνομά μου είναι Νίκος. Άρα λοιπόν βλέπουμε πως είτε είμαι άντρας είτε είμαι γυναίκα για να συστηθώ θα πω το όνο μάμου είναι και μετά θα προσθέσω το όνομά μου. Για παράδειγμα, το όνομά μου είναι Μάρκ, το όνομά μου είναι Μόνικα, το όνομά μου είναι Μαρία, το όνομά μου είναι Γιώργος. Ένα άλλος τρόπος για να παρουσιάσω τον εαυτό μου είναι να πω λέγομαι και μετά να προσθέσω το όνομά μου. Για παράδειγμα, λέγομαι Ειρήνη. Εάν μιλάει κάποια γυναίκα, θα πει λέγομαι Άννα. Άρα δηλαδή, θα πει τη λέξη λέγομαι και θα προσθέσει απλά το όνομά της. Το ίδιο ισχύει και αν μιλάει κάποιος άντρας. Δηλαδή θα πει λέγομαι και θα προσθέσει το όνομά του. Λέγομαι Νίκος. Επίσης, μπορούμε να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας λέγοντα απλά εγώ είμαι και προσθέτουμε πάλι το όνομά μας. Για παράδειγμα, εγώ είμαι η Ειρήνη. Εάν κάποια γυναίκα θέλει να συστηθεί με αυτόν τον τρόπο, θα πει Εγώ είμαι η Άννα Λόι. Εάν ένας άντρας θέλει να συστηθεί με αυτόν τον τρόπο, θα πει Εγώ είμαι ο Νίκος Αδάμ. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι μπροστά από το γυναικείο όνομα μπαίνει το άρθρο «Η», ενώ μπροστά από το αντρικό όνομα μπαίνει το άρθρο «Ο».